Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο γήπεδο Πανεπιστημίου, ο Ρωμανός επικράτησε με 3-2 της μινοική για την 18η αγωνιστική της Α1-Ε. Μόλις το 11ο λεπτό ο Μαρκόπουλος είδε τον Αμπαντζή εκτός θέσης και με υπέροχο ψιλοκρεμαστό πλασέ έβαλε μπροστά στο σκορ τον Ρωμανό. Στο 26, μετά από κάθε τυπάσα του Μαρκόπουλου, ο Κομνηνό βρέθηκε σε θέση βολή απέναντι στον Αμπατζή, με τον τερματοφύλακα τη Μινοϊκή να επεμβαίνει τον κίνδυνο και την αιστεία του. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κρανιωτάκη πλάσαρε μέσα από την περιοχή με την μπάλα να καταλήγει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Στο 43, η Μινοϊκή σοφάρισε όταν ο Κοσμά σήκωσε κεφάλι με σέντρα, βρήκε στην καρδιά τη άμυνα του Ρωμανού το Σαραφαλντίν, ο οποίο με ωραία κεφαλιά νίκησε τον Κασοτάκη, διαμορφώνοντα το σκορ του 1 1-1. Σαν δαιμονισμένο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδε με τον Μαρκόπουλο στο 46 να εκμεταλλεύεται το λάθο των αμυντικών τη Μινοϊκή και με πλασέ μέσα από την περιοχή πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση για το 1-2. Δεν πέρασαν όμω παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα να έρθει στην κυρολεξία η άμεση απάντηση από την Μινοϊκή. Συγκεκριμένα στο 47 ο Ανδρεαδάκη έντραρε και ο Καραντινάκη με νέα κεφαλιά έφερε το μάτ ξανά σε ισορροπία για το 2-2. Στο 61 ο Ψαρά έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο Ζαφύρη υπέδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ιπποκράτη κόμνινος που ανέλαβε την εκτέλεση ή των ποινών, έδωσε για τρίτη φορά το προβάδισμα στο σκορ στο ρωμανό. Στο 63 ήταν η σειρά της μινοική να διαμαρτυρηθεί για πέναλτι, όμως η πτώση του ρουμελιώτη στην περιοχή δεν συγκίνησε το ζαφύρι που είπε παίζεται. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε, με την ομάδα της Ελιάς να παίρνει μια σπουδαία νίκη.